Λοιπόν, πάμε να δούμε τις παραμέτρους μία προς μία. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε από τις πιο πρόσφατες εξελίξεις που επικεντρώνονται γύρω από τις διαπραγματεύσεις. Να δούμε αν κατά τη γνώμη σας υπάρχει περίπτωση να οδηγήσουν κάπου. Κοιτάξτε, ένα μεγάλο λίστημα που αναφέρει ο Πλάτωνας στο διάλογο Πρωταγόρα είναι να λέμε τη γνώμη μας χωρίς να έχουμε γνώση. Γνώση δεν έχω για το τι κάνουν, γιατί πολύ απλά δεν είμαι παρόν και δεν είμαι και στο μυαλό των ηγετών για τόσο δύσκολα θέματα. Εκείνο το οποίο μπορώ να κάνω, χρησιμοποιώντας τη νομική μου ιδιότητα, είναι να πιθανολογήσω. Επομένως, θα πω κάτι που ενδεχομένως να μην ισχύει για καθόλου. Η πιθανολόγηση, λοιπόν, ή η ευχή μου είναι όλο αυτό το θέμα να λήξει χθες. Να λήξει χθες, όχι μόνο για τους ανθρώπους οι οποίοι ταλαιπωρούνται, βομβαρδίζονται και δημιουργείται ένα κακό προηγούμενο ευρύτερα έτσι, στην γεωπολιτική σκακέρα για όλους μας, με ασύμμετρες ενδεχομένως εξελίξεις, μη προβλέψιμες. Και από εκεί και πέρα, ερχόμαστε και στα θέματα της Ελλάδος. Άκουγα και προηγουμένως στο δελτίο σας ότι γενικώς η προβληματική αυτή κατάσταση των κυρώσεων με την Ρωσία θα δημιουργήσει τεράστιο πρόβλημα στην καθημερινή ελληνική οικονομία, όχι μόνο στο θέμα των λογαριασμών των καυσίμων, του αερίου, του ηλεκτρικού και όλων των παράγωγων, αλλά ταυτόχρονα στις εξαγωγές προϊόντων και κυρίως στον τουρισμό. Δηλαδή, ουσιαστικά είναι σαν να προαναγγέλλεται ότι αυτό το καλοκαίρι δεν θα υπάρχουν Ρώσοι τουρίστες στην Ελλάδα και δει στην Κρήτη, που γνωρίζουμε πόσο πολύ περιμένουν αυτή την ανάσα, ειδικά μετά τα χρόνια του κορονοϊού. Πάντως, και της ταλαιπωρίας. Φανταζόμαστε όλοι ότι η Ρωσία είχε πιθανολογήσει το ενδεχόμενο αυτό των κυρώσεων. Το θέμα είναι τη δεδομένη χρονική στιγμή και ενώ εξελίσσεται η κατάσταση, πώς θα αντιδράσει, με ποιο τρόπο. Κοιτάξτε τώρα. Προσπαθούμε να ερμηνεύσουμε ένα λαό ή έναν ηγέτη, αν θέλετε. Δεν βάλουμε όλο το λαό, γιατί δεν συμφωνούν και όλοι οι Ρώσοι με τον πρόεδρό τους. Προσπαθούμε να ερμηνεύσουμε έναν πρόεδρο, γιατί συχνά λέμε η Ρωσία, αλλά ουσιαστικά είναι η Ρωσία υπό τον Πούτιν. Η Ρωσία με έναν άλλον πρόεδρο μπορεί να ήταν μια άλλη λογική. Λέμε η Τουρκία, αλλά είναι η Τουρκία υπό τον Ερντογάν. Η Τουρκία με έναν άλλον, ενδεχομένως να ήταν μια άλλη Τουρκία. Εν δεύτερη πτώση τώρα, η Ρωσία με τον πρόεδρο Πούτιν γενικώς έχει έναν αξιακό κώδικα για μας. Δεν φαίνεται λογικός, αλλά αντίθετη τόση έχει μια βάση. Έχει την εξής λογική, ότι πρωτίστως ισχύει η αξιοπρέπεια, η τιμή και ο εγωισμός, αν θέλετε να το πούμε έτσι. Από εκεί και πέρα τα συμφέροντα, σαφώς, αλλά πρωτίστως η τιμή. Δεν μπορεί η Ρωσία του Πούτιν να θεωρηθεί το Ιράκ του Σαντάμ Χουσέιν ή η Λιβύη, γιατί, και να συρθεί σε μια κατάσταση ήττας τέτοιου είδους και τέτοιου βεληνικούς. Έχει τη λογική, την έχουν και οι Τούρκοι, ότι αν υπάρχει ένας κόσμος όπου θα μέχεται ζωντανό νεκρό, δηλαδή θα υπάρχω ως Ρωσία αλλά θα είμαι απονευρωμένος, ξεδοντιασμένος, αυτός ο κόσμος δεν με ενδιαφέρει. Άρα θα σας πάρω μαζί μου. Άρα είμαι έτοιμος για όλα. Ακριβώς. Αυτό δεν μπορούμε να το καταλάβουμε. Μας φαίνεται τρελό, παρανοϊκό. Λέμε, μα είναι δυνατόν. Ναι, υπάρχουν λαοί και αξιακοί κώδικες. Κάποτε και οι προγονείς μας, μέχρι πριν 200 χρόνια, λέγανε θα σε κάνω κούγκι. Έρχεσαι να με συλλάβεις. Έχω να σε κάνω αρκάδι. Έρχεσαι να με συλλάβεις, να με κάνεις δούλος. Όχι. Θα σκοτωθώ δοξασμένα και θα σε πάρω μαζί μου. Αυτό που εμείς το έχουμε ξεπεράσει, αν θέλετε, γιατί δεν ζοριστήκαμε και σε τέτοιο επίπεδο πια τα τελευταία 200 χρόνια. Υπάρχουν λαοί οι οποίοι ακόμα το έχουν στο γονιδιό τους, στο DNA τους. Δεν λέω μόνο αυτούς που τεινάζονται στον αέρα επίπεδου τζιχαντιστών, αλλά λέω και λαούς οι οποίοι, αν βληθεί η πατρίδα τους, δηλαδή όχι μόνο με όπλα, αλλά προσπαθήσεις, βρε παιδί μου, να τους κάνεις τελείως ερείπια, δηλαδή να τους εξαφανίσεις, σαν να μην υπάρχουν. Υπήρχε κάποτε και η Ρωσία. Και τώρα είναι και ένα μέρος που επισκεπτόμαστε και βλέπουμε ανθρώπους απονευρωμένους που απλά λέγονται Ρώσοι. Δεν ισχύει αυτό. Αυτό να το ξεχάσουμε από το μυαλό μας. Η Ρωσία, υπό τον Πούτιν, ξαναλέω, μην λέω η Ρωσία, υπό τον Πούτιν, έχει έναν αξιακό κώδικα, ο οποίος λέει, αν με κάνετε ζόμπι, δηλαδή νεκροζώντανο, θα σας πάρω μαζί μου. Μη φτάσουμε εκεί, ούτε στα πιο τρελά μας όνειρα και σενάρια. Ανεξέλεγκτα, δεν τα έχει ζήσει κανένας ποτέ στην ανθρωπότητα αυτά, να φτάσουμε σε τέτοιο επίπεδο. Αυτός είναι ο φόβος μου και νομίζω αυτός είναι ο φόβος όλων ημών
που έχουμε δημόσιο λόγο και κάνουμε αναλύσεις. Πάμε λίγο, κύριε Σταθακόπουλε, στον επιτίδιο ουδέτερο στην Τουρκία, η οποία αυτοπροβάλλεται διαχρονικά βεβαίως ως ένας παίκτης με επαμφωτερίζουσες θέσεις, στην προκειμένη περίπτωση ως διαμεσολαβητής. Θέλω λίγο να το συνδέσω με τη στάση που έχει υιοθετήσει η Ελλάδα στην παρούσα φάση. Τι μπορεί να απαιτήσει από τη Δύση η χώρα μας σε περίπτωση που ο τουρκικός αναθεωρητισμός εκδηλωθεί στην πράξη? Θα μπορέσει, για παράδειγμα, να διεκδικήσει παρόμοιες εξοντωτικές κυρώσεις? Πολύ σωστό ερώτημα και το πιο κέριο, νομίζω. Δηλαδή, μέσα από αυτό το χαμό που γίνεται, το διατάφτα είναι τι γίνεται τελικά στην Ελλάδα και είναι αυτό το οποίο ρωτήσατε. Η γνώμη μου, πάλι υπό την έννοια της πιθανολόγησης, η Ελλάδα έχει μια μεγάλη ευκαιρία αυτή τη στιγμή. Μεγάλη ευκαιρία λέγεται προς τους συμμάχους μας, που είναι και κοινοί σύμμαχοι με τους Τούρκους. Κύριοι, μια ανατοϊκή δύναμη, η Τουρκία, παρενοχλεί μια άλλη ανατοϊκή δύναμη, την Ελλάδα, που είναι και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και παράλληλα, παρενοχλεί μια άλλη χώρα που δεν είναι μεν στο ΝΑΤΟ, αλλά είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, την Κύπρο. Σας παρακαλώ πολύ, επιτέλους, αστραπιαίες κυρώσεις επίπεδου Τρίτου Παγκοσμίου Πολέμου που πάτε να επιβάλλετε αυτή τη στιγμή στη Ρωσία, λόγω της εισβολής, παρακαλώ πολύ να το κάνετε και στην Τουρκία. Χθες. Έχετε καθυστερήσει περίπου 40 τόσα χρόνια. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι είναι μια μεγάλη ευκαιρία διπλωματική και ελπίζω, δεν περιμένουν εμένα φαντάζομαι, ελπίζω οι διπλωμάτες μας, έστω και στη διπλωματία που δεν χρειάζεται να την λέμε και στο δημόσιο λόγο, υπάρχουν και πράγματα τα οποία γίνονται αλλά δεν λέγονται όπως ξέρουμε, να το έχουν αυτό επικαιροποιήσει. Από εκεί και πέρα, η Ελλάδα, για να ξέρει ο κόσμος, έχει συμφάσεις και συμφωνίες, μας αρέσει ή δεν μας αρέσει, οικονομικού επίπεδου Ευρωπαϊκή Ένωση και στρατιωτικού επίπεδου ΝΑΤΟ. Ως εκ τούτου, πρέπει να συμμετέχει. Μας αρέσει, δεν μας αρέσει, ξαναλέω. Συμμετέχοντας, αυτομάτως, η δράση μας δηλαδή αυτή, έχει μια αντίδραση. Αυτομάτως, η Ρωσία αυτή τη στιγμή δεν είναι αντίπαλος. Έτσι, μιλάμε αντίπαλος. Η Ρωσία είναι εχθρός αυτή τη στιγμή. Γιατί θεωρεί ότι η πράξη που κάνουμε είναι εχθρική. Θα πω τώρα εγώ μια ανοησία. Τη συζήτησα με φίλο μου στρατηγό, ένα από στρατεία βέβαια. Μου λέει, κοίταξε, να στέλναμε βοήθεια. Αλλά όχι, μου λέει, ξερά ως Ελλάδα. Θα μπορούσαμε να την εντάξουμε τη βοήθεια μέσα σε ανατοϊκή δύναμη, σε ανατοϊκή προσπάθεια και βοήθεια που πάει μέσω του ΝΑΤΟ, γενικά και αόριστα, και ας μην συμμετέχουν και όλες οι χώρες του ΝΑΤΟ, όντως δεν συμμετέχουν όλες οι χώρες του ΝΑΤΟ, η Ελλάδα είναι πρώτη βέβαια. Να στέλναμε τη βοήθεια π.χ. στην Πολωνία και από εκεί να την προωθήσει το ΝΑΤΟ, όχι η Ελλάδα. Αυτή τη στιγμή, κατά στρατηγό, όχι κατά εμέ, δεν είμαι ειδικός, αν υπήρχε αυτή η εναλλακτική, τη βλέπω πιο καλή. Η Τουρκία όμως, από την άλλη μεριά, που ομοίως ανήκει στο ΝΑΤΟ, βλέπουμε, όπως είπατε, να είναι ο επιτίδιος ουδέτερος. Ένας όρος που είχε καθιερώσει ο καθηγητής Φρανκ Βέμπερ, ο Αμερικάνος, το 1985, σε ένα βιβλίο που είχε εκδώσει το Γενικό Επιτελείο Στρατού της Ελλάδος. Ελπίζω οι παλιοί στρατιωτικοί να το θυμούνται, αν το είχαν διαβάσει. Εκεί λοιπόν η Τουρκία βλέπουμε ότι πάντοτε κρατάει μια καιροσκοπική εμφαποτερίζουσα, όπως είπατε, στάση. Ανήκει στο ΝΑΤΟ, δεν ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μπορεί να το κάνει αυτό. Ακριβώς. Και τελικά, ας πούμε, να είναι και με τον αστιφύλαξη και με τον χωροφύλαξη. Δηλαδή, γνωρίζει ότι ό,τι και να κάνει το ΝΑΤΟ και γενικά η Δύση, της το συγχωρεί. Υπό την έννοια ότι είναι λίγο ο άσωτος. Σαν τον πατέρα που συγχωρεί τον άσωτο ιό και θυσιάζει τον όχθο των συντευτών για αυτόν. Για να μην τη χάσει την Τουρκία και πάει στο αντίπερο στρατόπεδο. Γιατί είναι κόμβος γεωπολιτικός η Τουρκία και διότι έχει τον δεύτερο μεγαλύτερο στρατό στο ΝΑΤΟ. Άρα, ορθώς δεν πρέπει να χαθεί η Τουρκία, διότι δεν θα είναι ωφέλιμο και για την Ελλάδα να χαθεί η Τουρκία από το δικό μας στρατόπεδο. Όμως, με τη Ρωσία κρατάει διάβολους, όπως ξέρουμε, όπως κρατάει και με το αποκλεισμένο Ιράν. Και παρότι είναι Σουνίτες οι Τούρκοι και Σιίτες οι Ιρανοί, εντούτοις είναι ο διάβολος του Ιράν, η Τουρκία δηλαδή, είναι ο διάβολος του Ιράν να επικοινωνεί με τον έξω κόσμο από τα μέτρα τα οποία του έχουν επιβληθεί. Το αυτό θα κάνει και η Ρωσία, δηλαδή θα χρησιμοποιήσει την Τουρκία ως διάβολο επικοινωνίας με τη Δύση, με τα γνωστά βεβαίως κερδοσκοπικά κανάλια, δηλαδή πέρα που υπάρχει το χρήμα και δεν υπάρχει θέμα πατριωτισμού και αξιών, χρήμα πάνω απ' όλα. Θα επικοινωνήσει λοιπόν η Ρωσία με τους τρίτους μέσω Τουρκίας, θα ωφεληθεί η Τουρκία γεωπολιτικά και οικονομικά και το χειρότερο δυστυχώς διπλωματικά που ελπίζω να το έχουν σκεφτεί οι διπλωμάτες μας και να το αποτρέψουμε, είναι ότι άμεσα πρέπει να περιμένουμε την αναγνώριση της Βόρειας Κύπρου από την Ρωσία. Διότι η κίνηση να στείλουμε εμείς ως Ελλάδα αμυντικό, έστω στρατιωτικό, έστω και αμυντικό υλικό, όχι ως ΝΑΤΟ, ως Ελλάδα, στα πλαίσια των υποχρεώσεων του ΝΑΤΟ, στην Πολωνία για να προωθηθεί στην Ουκρανία, αυτομάτως η Ρωσία το έχει εκλάβει έως εχθρική πράξη. Αυτό δεν ξεχνιέται και νομίζω ότι δεν θα αποκατασταθούν εύκολα οι σχέσεις μας με τη Ρωσία. Επομένως, πρέπει να περιμένουμε σε επίπεδο διπλωματικό αναγνώριση της Βόρειας Κύπρου από την Ρωσία. Πολύ πιθανό, το απέφχομαι, αλλά είναι πολύ πιθανό αντίμετρο, σκληρό για μας. Και βεβαίως
τη μεγάλη κρίση που θα περάσουμε και στα προϊόντα εξαγωγής προς τη Ρωσία. Βέβαια, υπάρχει εμπάργκο, τέλος πάντων, ότι προσπαθούμε να βγάλουμε και κυρίως στον τουρισμό. Θα έχουμε συνέπειες, είναι σίγουρο. Συν βεβαίως την τσέπη μας που την είδαμε όλοι στον ηλεκτρισμό, στο αέριο, σε ό,τι αυτό παράγει. Συν τη μη παραγωγή σιτηρών στην Ουκρανία και στη Ρωσία πλέον λόγω του πολέμου και μη προώθηση στα μεγάλα εργοστάσια που εργάζονται το στάρι για να έχουμε τρόφιμα που σχετίζονται με το στάρι. Θα έρθουμε σε δύσκολη εποχή. Κύριε Σταθακόπουλε, θέλω λίγο να πάμε και στην παράμετρο της Γερμανίας, να μας εξηγήσετε λίγο τι σηματοδοτεί το εξοπλιστικό πρόγραμμα Μαμούθ. Είναι μια πρωτοφανής απόφαση για τη μεταπολεμική Γερμανία. Δίκοπο μαχαίρι. Προσέξτε, φαίνεται καλό υπό ποια έννοια. Η Ελλάδα πρώτη και καλύτερη φώναζε και ορθώς ότι πρέπει να έχουμε ενιαία εξωτερική πολιτική η Ευρώπη και ενιαία άμυνα. Μας συνέφερε ως Ελλάδα σε αυτό και φαντάζομαι ότι το τελεμανούμαστε όλοι. Γιατί? Σαφώς η υπερδύναμη οικονομική της Ευρώπης είναι η Γερμανία. Μας αρέσει, δεν μας αρέσει, περάσαμε 10 δύσκολα χρόνια με τους Γερμανούς. Οι Γερμανοί, αν αποκτήσουν και στρατιωτική ισχύ, θέτω ένα ερώτημα. Δεν ξέρω αν θα ζούμε σε 10 χρόνια και πώς θα είμαστε. Αν σε 10 χρόνια η Γερμανία είναι πάλι leader, ηγέτης, όχι μόνο οικονομικός της Ευρώπης, αλλά και στρατιωτικός. Και ουσιαστικά παρουσιαστεί πολύ φιλιρινικά, πολύ όμορφα, το τέταρτο Ράιχ. Ο αντίλογος. Μα υπάρχει η συμφωνία με τη Γαλλία και η Γαλλία είναι πυρηνική δύναμη και δεν θα αφήσουμε ποτέ να γίνει η Γερμανία πυρηνική δύναμη. Σαφώς. Αν όλα πάνε καλά. Αν όμως έχουμε μία παράμετρο υπόθεσης εργασίας, άσχημη, δηλαδή θα έχουμε τη Γερμανία πάλι να έχει κατακτήσει την Ευρώπη όχι με τα όπλα, αλλά με την οικονομία που το έχει κάνει και δευτερευόντως να έχει και τα όπλα. Και αυτό θα θεωρηθεί απειλή για τους υπόλοιπους Ευρωπαίους. Για την Αμερική, αν δυναμώσει τόσο πολύ η Γερμανία, όπως στο παρελθόν, δύο παγκόσμιοι πόλεμοι προερχόμενοι από τη Γερμανία, ακριβώς γιατί δεν πίστευαν το τι θα κάνει η Γερμανία και κορόιδεψε όλο τον κόσμο και δει τους συμμάχους και τη Δύση, από που προέρχεται. Θα την αφήσει η Ρωσία, αν η Ρωσία μέχρι τότε είναι δυναμική και δεν έχει στα επόμενα χρόνια πτωτική τάση, ή θα την αφήσει η Κίνα, η οποία εκεί είναι τώρα το θέμα. Δηλαδή, μπαίνουμε σε μια φάση ψυχρού πολέμου. Σίγουρα ψυχρού πολέμου, έτσι δεν έχουμε μπει ήδη. Ελπίζω να μην γίνει γενικού πολέμου με μπόμπες. Αλλά ψυχρού πολέμου ασυζητητεί με συνέπειες οικονομικές, όπου πλέον δεν θα είναι διπολικός Σοβιετική Ένωση, Αμερικάνοι, η Δύση, ΝΑΤΟ δηλαδή, θα είναι η Αμερική, Αγγλοσάξονες και η Αγγλία μέσα, η Ευρώπη, κυρίως Μεγαλία Γερμανία, κυρίως βασικά, η Ρωσία, αν και εφόσον διατηρηθεί, και σε κάθε περίπτωση η Κίνα. Δηλαδή, μπαίνουμε σε ένα ψυχρό πόλεμο τετραπολικό με συνέπειες. Οποιοδήποτε από εμάς πει οτιδήποτε για το μέλλον, καλύτερα είναι θα του πέσει πιο εύκολα το τζόκερ, παρά να θα πέσει μέσα σε αυτό το οποίο έρχεται. Και οποιοδήποτε λέει εγώ πιθανολογώ ή ξέρω ή έτσι θα γίνει, πλανάται planning tran. Μπαίνουμε σε αχαρτογράφητα ύδατα για όλους. Όταν λέμε για όλους, ακόμα και για τους ειδικούς. Δύσκολες εποχές έρχονται. Πρέπει όλο αυτό το πράγμα, αυτή η παράνοια να λήξει χθες. Ας ελπίσουμε κάποια στιγμή να επικρατήσει η λογική και όχι τα όπλα. Και έτσι. Να λήξει όλο αυτό που ζούμε χθες, όπως είπατε. Να σας ευχαριστήσω θερμά. Σας ακούσαμε με πολύ μεγάλη προσοχή. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια σας εύχομαι. Επίσης, καλό βράδυ.